Έτσι όπως το υπολογίζω, αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο του χρόνου. Αυτό θα είναι! Αγοριές μου, καλώς ήρθατε σε ένα άκρας γκλαμ, άκρας εορταστικό μακιγιάζ, το οποίο είναι η δική μου η πρόταση για την πρωτοχρονιά. Φορέστε λοιπόν το κουίνα το στέμα σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, εάν σας αρέσουν τα βίντεο με μακιγιάζ, εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τα social media στα οποία μπορείτε να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι εκεί ανεβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ανεβαίνουν ποτέ στο YouTube. Ένα καφεδάκι θα είναι απαραίτητο, γιατί θα είμαστε πολλή ώρα εδώ πέρα και ξεκινάμε. Merry Christmas! Θα βάλω ένα ενυδατικό primer, το οποίο υπόσχεται ότι θα σας προσφέρει πάρα πολύ λάμψη. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο το οποίο φοράω. Υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα βρείτε. Σε τεράστιο εύρος τιμών κιόλας. Θέλουμε ωραίο, ενυδατωμένο, λαμπερό δέρμα. Μετά θα πάω στην W7, στο Perfection, το οποίο είναι ένα primer που μειώνει την εμφάνιση των πόρων και των λεπτών γραμμών. Θα το βάλω στις περιοχές αυτές όπου έχω μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ εδώ πάντα θα μου σπάσει το foundation, διότι εκφράζομαι πολύ έντονα. Milani Conceal and Perfect 2-1. Είναι ένα foundation το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ ξανά, οπότε έχω δύο αποχρώσεις, την 1 και τη 2, για να δούμε ποια θα βάλω. Παίρνω αυτό εδώ, το οποίο είναι το Volumizing Lip Balm, είναι από Catrice, για να είναι ενυδατωμένα τα χείλη μου στο τέλος του μακιγιάζ. Το συγκεκριμένο foundation υπόσχεται ότι είναι και concealer μαζί, έχει και την αντλία του. Θα πάρω το Max Factor Face Finity στην απόχρωση 35, το οποίο είναι πιο ανοιχτόχρωμο, ούτως ώστε να εξισορροπήσουμε λίγο το ζήτημα. Πολύ κίτρινο μου βγήκε αυτό, δεν ξέρω. Ενώ είναι αρκετά ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Κάνω την προσευχή μου και πάμε. Η ώρα είναι 8 το πρωί, ημέρα Χριστουγέννων 2017. Και έχω να κάνω τόσες δουλειές σήμερα που πραγματικά δεν θέλω να πάω πουθενά, σε κανένα τραπέζι. Όπως και να έχει, όλο τα ίδια και τα ίδια. Όλο απλά τρώμε, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δηλαδή, το νόημα των Χριστουγέννων είναι πολύ περισσότερο από το φαγητό, θεωρώ. Φάτε. Εγώ θα κάνω το μακιγιάζ. Δεν σας παροτρύνω με αυτό που λέω να μην περνάτε χρόνο με την οικογένειά σας, απλά να περνάτε ουσιαστικό χρόνο. Μην είναι όλη η γιορτή κεντραρισμένη γύρω από τα φαγητά και τα γλυκά. Εκεί κάπου νομίζω οι περισσότερες οικογένειες το έχουν χάσει το νόημα. Μαζί και η δική μου. LA Girl Pro Conceal στην απόχρωση Classic Ivory, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι με τους μαύρους κύκλους. Θα το μπλεντάρω με το δάχτυλο αυτό το προϊόν, διότι θεωρώ ότι έτσι δείχνει και καλύτερα. That Christo! Kryolan TV Paint Stick στην απόχρωση NB. Είναι ό,τι πιο καλυπτικό υπάρχει στη συλλογή μου. Το ξέρετε, το αγαπάτε και εσείς όπως και εγώ. Και θα καλύψουμε ό,τι φαίνεται, το οποίο δεν θέλουμε να φανεί. Εναλλακτικά μπορείτε με τον οπό πάντα σπουγγαράκι να πάρετε και να βάλετε. Για ένα γιορτινό μακιγιάζ θέλουμε εννοείται τέλεια κάλυψη, όσο καλύτερη μπορούμε. Έτσι όπως το υπολογίζω, αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο του χρόνου. Αυτό θα είναι! Damn! Θα πάρω από 16 Cosmetics την απόχρωση 320. Είναι ένα ανοιχτό χρώμο concealer, το οποίο δυστυχώς προσφέρει μόνο φως και όχι κάλυψη, και θα το βάλω στις περιοχές όπου θέλουμε περισσότερο φως. Το οποίο μάλλον μόλις τελείωσε, διότι βγάζει προϊόν με μεγάλη δυσκολία. Αν όσο κάνετε το μακιγιάζ σας θέλετε να ξυστείτε, πάρτε το σφουγγαράκι, αχ, και ξυστείτε με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μην χαλάσετε το μακιγιάζ. Θεέ μου.
προβλήματα. Λοιπόν, Jordana Eye Primer στην απόχρωση νούμερο 01. Δεν έχει άλλες αποχρώσεις, παρ' όλα αυτά γράφει 01 πίσω. Πολύ οικονομικό, πολύ καλό και πολύ σταθερό προϊόν. Θα πάρω αυτό το πολύ ωραίο πινέλο από Kat Von D. Είναι το Shade and Light και την Dry Powder από Kryolan. Είναι στην απόχρωση TPFF2, η οποία είναι από τις αγαπημένες μου πούδρες. Και με αυτό εδώ το πινέλο θα σετάρω κάτω από τα μάτια. Χιόνια στο καμπαναριό. Χιόνια στο καμπαναριό. Πέθανε όλο το χωριό. Αυτή η πούδρα από Kryolan είναι όλα τα λεφτά. Benefit Goof Proof. Είναι ένα μολυβάκι φρυδιών. Έχω την απόχρωση 2. Χτενίζω αρχικά τα φρύδια μου προς τα πάνω, για να μπορώ να δω ακριβώς που είναι τα κενά. Και έπειτα πάω με την άλλη άκρη που είναι το μολυβάκι, το πολύ ωραίο σε απόχρωση, και τα γεμίζω. Ναι, χρειαζόμαστε μερικές διορθωσούλες στα φρύδια σίγουρα. Μία ευχή μου για το 2018 είναι να μην μου παίρνει τόσο χρόνο να κάνω τα φρύδια μου. Θα γλίτωνα απολύτιμες ώρες από τη ζωή μου. Διώχνω λοιπόν τώρα το bake αφού έχω κάνει τα φρύδια μου. Θα πάρω από Golden Rose το brow color στην απόχρωση 01. Με την Queen την Κάτια, Kat Von D Shade and Light Contour Palette λοιπόν. Έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις, θα τη βρείτε στα Sephora και το αντίστοιχό της το πινέλο. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι τρομερά αγαπημένη μου, και κόβω όσο γίνεται. Προσπαθώ, όπως βλέπετε, να πάω τα κοψίματα μου λίγο πιο ψηλά, γιατί θέλω ανορθωμένο πρόσωπο, καθώς το δικό μου είναι πεσμένο αρκετά. Θα πάρω λίγο και από αυτήν εδώ την απόχρωση, πάρα πολύ λίγο όμως, που είναι πιο σκουρόχρωμη, και θα τα κάνω ακόμα πιο κοφτερά τα κοψίματά μου. Παράλληλα, με το ίδιο πινέλο, όταν τελειώνει το προϊόν, κάνω την ανάμειξή μου με κυκλικές κινήσεις. Με την άλλη μεριά του πινέλου θα πάρω αυτές τις δύο τις πούδρες και θα κόψω εδώ κάτω. Αυτό θα κάνει τα κοψίματά σας πιο τονισμένα, πιο μαχαίρι, έτσι όπως μου αρέσουν εμένα. Εννοείται ότι όποια βήματα δεν σας αρέσουν μπορείτε να τα παραβλέψετε σε αυτό το μακιγιάζ, όπως και σε κάθε βίντεό μου με μακιγιάζ άλλωστε. Πάμε στα μάτια. Σας έφερα πιο κοντά, έβγαλα και την γκρι μου τη ζακέτα, διότι πρώτον δεν μ' αρέσει το γκρι και δεύτερον τώρα θα κάνουμε σοβαρή δουλειά στα μάτια. Λοιπόν, πάμε στην παλέτα Winter Magic, είναι από Sephora και είναι μια πάρα πολύ glittery, πάρα πολύ girly συσκευασία και έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Πραγματικά θεωρώ ότι όλες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και με ένα πολύ fluffy πινέλο θα πάρω αυτήν εδώ, την beige, την οποία θα τη βάλω στην κυριολεξία παντού. Χρησιμοποιώντας μία μπες σκιά σε όλο το μάτι από πάνω, αυτό θα βοηθήσει τις σκιές που θα βάλουμε στην συνέχεια να είναι πιο εύκολες στο να τις κάνουμε ανάμιξη. Οπότε μία μπες σκιά πάντα βοηθάει, χρειάζεται σε κάθε συλλογή θεωρώ, και σώζει ζωές και ματιές. Έπειτα θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά, η οποία είναι μία ανοιχτόχρωμη καφέ με το ίδιο πινέλο και θα τη βάλω πάρα πολύ αδιάφορα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στην κόχη. Θυμηθείτε, όχι έτσι, έτσι. Juvia's Place The Masquerade Mini είναι μία απίστευτη παλέτα, παιδιά. Και εδώ πέρα θα παίξουμε σκληρά. Λοιπόν, θα πάρω ένα flat πινελάκι και πια τώρα απόχρωση από όλες. Πήγα κατευθείαν σε αυτές που ίσως θα με ενδιέφεραν να βάλω. Ποια να βάλω, ρε γαμώτο. Μάλλον αυτή. Νομίζω ότι είναι η Casablanca αυτή, είναι η πιο χριστουγεννιάτικη. Αν και έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι η Casablanca είναι η πιο γιορτινή. Πολύ ωραία σκιά. Πολύ ωραία απόδοση, έχει λίγο fallout, τίποτα το τραγικό όμως, τίποτα το μη διαχειρίσιμο. Μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη σκιά. Ευχαριστώ.
Θα μου πείτε, καλά ρε Κωνσταντίνα, μα χρυσό ή εορταστικό, δεν το είχε σκεφτεί ποτέ κανείς. Θα σας πω πρώτον ότι αυτή η σκιά δεν είναι ακριβώς χρυσή, τώρα που τη βλέπω και στα μάτια μου τουλάχιστον, είναι χρυσοκαφέ, το οποίο, δεν ξέρω, το οποίο είναι μαγικό χρώμα. Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα χρυσά που έχετε δει η Καζαμπλάνκα, στο οποίο μέρος δεν έχω πάει και ποτέ, όχι τίποτα άλλο. Θα πάρω το προηγούμενο fluffy πινέλο μου και θα παντρέψω τα χρώματα. Πίνω λίγο καφέ. Κάνω την προσευχή μου. Επιστρέφω λοιπόν στην παλέτα από Sephora. Την έδειξα ανάποδα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, την σκούρα καφέ. Χρησιμοποιώ το ε3 από MUA. Σκουπίζω πολύ καλά τη σκιά εδώ, ούτως ώστε να έχω ελάχιστο χρώμα και θα επικεντρωθώ ξανά κόγχη, πολύ πιο συγκεκριμένα τώρα βέβαια. Πάρτε το χρόνο σας για αυτό το μακιγιάζ, είναι το εορταστικό μακιγιάζ, είναι το μακιγιάζ που θα κάνετε την πρωτοχρονιά. Νομίζω ότι έχετε το δικαίωμα να πάρετε όσο χρόνο θέλετε. Εντάξει, μην αλλάξετε χρόνο με ένα πινέλο στο χέρι, δηλαδή κρίμα είναι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι θα κάνετε την πρωτοχρονιά, θα πάτε στα μπουζούκια, θα βγείτε με τους φίλους σας για πιο χαλαρά ποτάκια. Δεν εννοώ όταν θα αλλάξετε το χρόνο, τότε φαντάζομαι όλοι θα είστε με τις οικογένειές σας, εννοώ μετά, after. Εμένα είναι η πρώτη χρονιά που, επειδή ο κολλητός μου τον λένε Βασίλη, και όπως καταλαβαίνετε, πρώτου γιορτάζουν οι βασίλειδες, πάντα μετά βγαίναμε με το Βασίλη και πηγαίναμε στα κλασικά τα αγαπημένα μας, τα χαλαρά, τα μπαράκια, τα ροκάδικα. Αλλά τώρα είναι στρατό ο Βασίλης, είναι πολύ μακριά. Γεια σου Βασίλη, αν το βλέπεις αυτό το βίντεο από εκεί μακριά. Οπότε θα είναι η πρώτη πρωτοχρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά, που δεν θα την περάσω με το Βασίλη. Τώρα το συνειδητοποιώ αυτό. Άσχημο. Θα πάρω λίγο από την beige σκιά και θα την βάλω εδώ κάτω από το φρύδι. Και θα πάρω και λίγο από αυτήν εδώ, η οποία είναι κατράμι μαύρο. Και θα τη βάλω κρατώντας την ανάσα μου στην εξωτερική γωνία. Σε ένα τέτοιο σχήμα. Εδώ. Δεν πάω παραπέρα. Επίσης δεν βάζω πίεση. Δεν βάζω καθόλου πίεση στο πινέλο. Αν βάλετε πίεση θα κάνετε λάθος. Θυμηθείτε με. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγω και λίγο το μάτι μου για να βλέπω μέχρι που θα είναι το μαύρο. Και με ένα blending πινελάκι μικρό, πολύ ελαφριά, θα κάνω ανάμιξη. Τι συμβαίνει όταν βάφομαι? Και με ένα φλάφι μεγάλο πινέλο τελειώνω τα πάντα όσον αφορά το μάτι στην πάνω του μεριά. Αντί να σέρνω το πινέλο, κάνω κινήσεις τέτοιες για να μπλεντάρω. Θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα και θα το βάλω κάτω. Δεν πηγαίνω μέχρι μέσα, πηγαίνω μέχρι τα περίπου 3 τέταρτα του ματιού. Θα δέσουν όλα τώρα που θα βάλουμε ψεύτικες, γιατί θα το επιχειρήσω, ω ναι. Λοιπόν, γυρίζω βλεφαρίδα. Είναι πιο εύκολο από ό,τι δείχνει. Και θα βάλω αυτήν εδώ, είναι η Escalator Mascara από Too Cool For School, η οποία είναι η αγαπημένη μου, δεν την αλλάζω με τίποτα. Θα πάρω αυτές εδώ τις βλεφαρίδες, οι οποίες είναι από eBay, δηλαδή, okay. Απλά βρείτε βλεφαρίδες που σας βολεύουν και είναι άνετες στο δικό σας μάτι. Θα πάρω αυτό εδώ, το Deep Liner Ink από H&M και θα προσπαθήσω να γεμίσω τα κενά. Βέβαια, καλό είναι αυτό το κόλπο να το κάνετε πριν βάλετε βλεφαρίδες. Εγώ το ξέχασα, οπότε τώρα βασανίζομαι. Θα πάρω έπειτα αυτό εδώ, είναι από Makeup Forever, ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι στην απόχρωση 15 το Star Lit Powder. Αχ παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε, κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για highlighter. Όχι απαραίτητα αυτή την απόχρωση, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι τόσο έντονο, είναι ένα pigment πάρα πολύ
ισχυρό. Σκεφτείτε ότι θα πάρω προϊόν από εδώ, από το καπάκι του, είναι τόσο έντονο, ο ναι, και θα βάλω στην εσωτερική γωνία. Από. Αν θέλετε να λάμψετε τις γιορτές, αυτό. Και αφού τελειώσαμε με τα μάτια, μετά από περίπου 10 χρόνια, λοιπόν, θα πάρω από L'Oreal το Infallible Blush Paint. Είναι στην απόχρωση The Pinks, γιατί έχει και απόχρωση με κοραλί, αν δεν κάνω λάθος. Και με αυτήν εδώ τη μεριά του πινέλου θα πάρω αυτές τις δύο τις αποχρώσεις. Θέλω κάτι ουδέτερο, αλλά επειδή είμαι και πιο ανοιχτόχρωμη, δεν με ενοχλεί και λίγο να ροζίζει. Το ρούζ συνέχεια το ξεχνάω στο μακιγιάζ μου, το γνωρίζετε άλλωστε αν βλέπετε τα βίντεό μου, αλλά τώρα λόγω εορτών, ας βάλω και ρουζάκι. Είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν μου προσφέρει και πολλά, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα από το πρόσωπο. Γενικά δεν πολύ συμπαθώ το ρούζ, αυτή όμως την παλέτα τη συμπαθώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει αποχρώσεις αρκετές, δηλαδή έχει πολλές επιλογές. Οπότε αν θα βάλω ρουζάκι, κατά πάσα πιθανότητα θα πάω εδώ. F11 πινέλο από MUA. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαλέξετε ένα τέτοιο πινέλο και να φορέσετε γυαλιά ηλίου για το επόμενο βήμα. Περιμένω. Αναστάζια Beverly Hills, το Glow Kit από Nicole Guerrero. Θα πάρω το Forever Lit, το οποίο είναι άσπρο, σε συνδυασμό με το Glow Getter και θα βάλω. Εντάξει. Ο λόγος που έχω διαλέξει ένα τέτοιο πινέλο για το Glow είναι γιατί όπως βλέπετε το τοποθετεί τέλεια ακριβώς στο σημείο που χρειαζόμαστε και είναι αρκετά πυκνό ούτως ώστε να το κάνει και μπλεντάρισμα αργότερα. Καλησπέρα σας! Ήρθα να δώσω φως. Και σε περίπτωση που χτύπα ξύλο, ρε παιδί μου, πέσει το ρεύμα, κάτι γίνει με τη ΔΕΗ, θα έχουν όλοι εσάς. Jeffree Star Celebrity Skin, επιτέλους στα χέρια μου, σας το έχω δείξει σε βίντεο μου αυτό το κραγιόν. Δείτε εδώ ένα τέλειο πινελάκι, πάρα πολύ λεπτό. Φανταστικό. Δεν το έχω φορέσει ποτέ στα χείλη μου. Πάμε να το δούμε μαζί. Επειδή έχει ένα τέτοιο πινελάκι, αυτό αγκαλιάζει τα χείλη και κάνει την εφαρμογή πολύ εύκολη. Τέλειο! Τέλειο! Jeffree, εντάξει. Θεούλη! Φανταστικό! Θα βάλω αυτό εδώ το νεράκι από Κονταλή, το οποίο στην ουσία είναι προϊόν περιποίησης, αλλά πιστέψτε με, είναι τέλειο, τέλειο για να σετάρετε το μακιγιά σας. Και μυρίζει φανταστικά στα φίλ. Λίγο ακόμα glow. Έλα, αφήστε με, γιορτές είναι. Και τελειώσαμε. Εγώ προσωπικά θα το φορούσα και με το στέμα, κανονικά, αυτό το μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε ομορφιές μου. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι σκέφτεστε εσείς να κάνετε τώρα για την πρωτοχρονιά. Τι μακιγιάζ θα κάνετε. Πόσο πολύ θα λάμψετε, πόσα βατ. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Κάντε like εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media στα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι θα αλλάξουμε χρονιά κατά πάσα πιθανότητα σε story. Λογικά αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο του 2017 για το Another Makeup World. Wow! Χαίρομαι που βγήκε καλό το μακιγιάζ τότε. Και εμείς ομορφιές μου θα τα πούμε στο επόμενό μου βίντεο. Καλή χρονιά! Φιλιά πολλά!